Καλησπέρα φίλοι. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις αιτίες των τραυματισμών των έχλατόν του αγριόχειρου και τους τρόπους αντιμετώπισης. Είναι ένα μείζον θέμα που ταλαιπωρεί για αρκετά χρόνια τους κυνηγού, τους γούρνο κυνηγού, καθώς αμέτρητα είναι τα σκυλιά που έχουν σβήσει από τα χτυπήματα των κάπρων όπως και αμέτρητα είναι και τα δάκρυα εξίσου των κυνηγών που βλέπουν τους χείλους τους μέσα σε μια στιγμή να χάνονται από ένα χτύπημα. Και είναι σκληρό και πόσο μάλλον να μην εισαπαθείς σε τέτοιες στιγμές όταν βλέπεις τα σκυλιά που έχεις μεγαλώσει από μικρά και έχεις ζήσει μαζί τους στιγμές έχουν γίνει ένα κομμάτι της οικογένειάς σου να τα βλέπεις να χάνονται σε αυτή την άνηση μάχη που έχουν να αντιμετωπίσουν. Οι τραυματισμοί των γουρουνόσκυλων τα τελευταία χρόνια έχουν, είναι ένα θέμα το οποίο έχει διωγκωθεί, έχει αυξηθεί για τους εξή λόγους. Πρώτα απ' όλα τα γρηγούνα είναι περισσότερα σήμερα, αλλά και η συμπεριφορά τους δεν είναι εξίσου η ίδια αυτή που ήταν μέχρι πρότινος. Είναι ένα ακόμα επακόλουθο και αυτό του, του υβριδισμού που έχουμε αναφέρει σε άλλο βίντεο. Η συμπεριφορά των υβριδίων είναι αλόκοτη, ε, τα υβρίδια έχουν πιο αυξημένη επιθετικότητα προς τους σκύλους, δεν τρέπονται σε φυγή, καθώς όχι μόνο δεν φοβούνται τους σκύλους, αλλά ούτε και την παρουσία πολλές φορές του ίδιου του κυνηγού. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σκύλοι που επιμένουν εκεί να αυξάνονται και οι πιθανότητες να τραυματιστούν. Όσο και αν κυνηγοί, οι κυνηγοί επιδιώκουν μέσω της εκπαίδευση να, να χτίσουν μια, μια επιφυλακτικότητα απέναντι στους σκύλους, αυτό οι πραγματικέ συνθήκε κυνηγιού δεν μπορεί να είναι απολύτω εφαρμόσιμο. Και θα εξηγήσω το γιατί. Ε, μέσα στα εκπαιδευτήρια οι κυνηγοί έχουν τη δυνατότητα να, να εκπαιδεύσουν του νεαρούς σκύλου, να του δώσουν να καταλάβουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα θύραμα το οποίο είναι κατά πολύ ανώτερο από αυτού. Υπάρχει η φυ η φυσική ανωτερότητα. Είναι από θέση ισχύω ο Αυτό οι σκύλοι το αντιλαμβάνονται. Βέβαια, όμω, στα εκπαιδευτήρια μέσα υπάρχει το οπτικό πεδίο που δίνει δυνατότητα στο σκύλο να ελέγχει τι κινήσει του αγρίου Αυτό όπω καταλαβαίνουμε όμω στι πραγματικέ συνθήκε κυνηγιού, που τα πράγματα περιμπλέκονται, η βλάστηση διαφοροποιείται. Ακόμα και οι αγριόχοι δεν εκφράζουν την ίδια, την ίδια, συμπεριφορά όλοι. Καταρχήν πηγάζουν όλα από εκεί. Και πολλοί με ρωτούν γιατί να συμβαίνει αυτό, αρκετοί φίλοι. Πρώτα απ' όλα δεν, δεν παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά όλοι οι αγριόχοι είτε αυτοί είναι πραγματικοί αγριόχειροι την ευρύδια. κάποια αγριόχειροι τρέπο, τρέπο, τρέπονται σε φυγή πολύ εύκολα από την παρουσία του σκύλου και μόνο κάποιοι άλλοι όμως εκφράζουν στάση ενεργητική και προβαίνουν σε πολλαπλές επιθέσεις αμύνονται και ξέρουν πάρα πολύ καλά να ξεμπερδεύουν με τους διώκτες τους και αυτοί, αυτά συνήθως είναι τα, τα έμπειρα αρσενικά ενήλικα αρσενικά τα καπριά όπου μόνο και, και μόνο με ένα χτύπημα μπορούν να, να στερήσουν τη ζωή από τον τετράποδο συνεργάτη μας ή σύντροφό μας. Αυτό που μπορούμε εκ, εκ των προτέρων να μεριμνήσουμε είναι να μην γίνεται η χρήση πολλών σκύλων. Η χρήση των πολλών σκύλων σε, σε που εκφράζουν μια αυξημένη επιθετικότητα παραπέμπει ταυτόχρονα και σε περισσότερους τραυματισμού. Και γενικώ, επειδή οι σκύλοι μέσα από το μαδικό πνεύμα ε, τονώνουν την αυτοπεποίθησή του. Που πολλές, αυτό, φορές αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο και ως συνήθως ένας αγριόχειρος ελ, ελικιωμένος, ένας αγριόχειρος ε, που έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις ξέρει να χτυπάει, ξέρει να ξεμπερδεύει από, από τα σκυλιά όσοι σκύλοι και αν το προσεγγίσουν ε, ε, είναι σε θέση να τους αποδομήσει όλους αρκεί και μόνο με ένα χτυπήμα Οπότε λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις όταν ο κυνηγό αντιληφθεί ότι έχει να κάνει με ένα πολύ ε, έμπειρο καπρί η χρήση των πολλών σκυλών θα πρέπει να αποτρέπεται. Εκεί απαιτείται η παρουσία ενός το πολύ δύο έμπειρων σκύλων αλλά και η μεσολάβηση του κυνηγού. Η μεσολάβηση του κυνηγού είναι απαραίτητη ε, τόσο για να νιώσει ε, ο αγριόχειρος να έχει την αίσθηση του φόβου αλλά και να βοηθήσει τον σκύλο. Γιατί όσο το αφήνουμε εκτεθειμένο σε μια περίπτωση στάμπα, α πούμε, δηλαδή δεν, δεν, συμβάλλει η βοήθεια του κυνηγού, ένα κύλο που κάθεται εκεί και επιμένει να ξεσηκώσει τον είναι, είναι θέμα χρόνου από στιγμή σε στιγμή, αφού έχει να αντιμετωπίσει έναν έμπειρο, ένα έμπειρο, καπρί, είναι θέμα χρόνου και να χτυπηθεί. Πολλέ των περιπτώσεων. Ένα άλλο παράγοντα που συμβάλλει σε, αυτές, σε αυτού του τραυματισμού είναι η βλάστηση, όπω έχω πει και άλλε φορέ. Δηλαδή είναι τελείω διαφορετικό κάποιο να κυνηγάει σε συνθήκε με υψηλή βλάστηση που ο σκύλο του δίνει τη δυνατότητα του οπτικού πεδίου σε μακρινή απόσταση. Οπότε όταν καταδιώκει έναν αγρόχεδρο και αυτό στήσει καρτέρι να είναι σε θέση να αντιληφθεί τι κινήσει του εγκαίρω αλλά και σε μια επίθεση να του δίνει που μπορεί να την αντιληφθεί να είναι σε θέση ο σκύλο να κάνει του απαραίτητου ελιγμού για να αποφύγει το χτύπημα. Πράγματι που σε αντίθεση η περίπτωση με την πυκνή βλάση αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ο σκύλο εγκλωβίζεται στην επίθεση του αγριόχειρου, στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ε, μοιραία περιπλέκεται στην πυκνή βλάση που εμποδίζει, εμποδίζει τι κινήσει του και αυτό πολλέ φορέ είναι κατα... κα... καταστροφικό. Από την άλλη, ο σκύλο στην πυκνή βλάση δεν μπορεί να ελέγχει, δεν είναι σε θέση να ελέγχει οπτικά τι κινήσει των αγριόχειρων. Και αυτό όπω καταλαβαίνουμε αυξάνει τι πιθανότητε στο να τραυματιστεί πιο εύκολα ένα σκύλο όταν οι σκύλοι εργάζονται σε αυτέ τι συνθήκε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να θεωρούν του σκύλου αυτού που συχνά τραυματίζονται, να του θεωρούν άμυαλου, να του αποδίδουν κάποιου χαρακτηρισμού που κατ' εμένα είναι υποτιμητική, διότι οι σκύλοι πράγματι αυτοί αξίζουν... Ε, ε, είναι άξιοι θαυμασμού για αυτό που κάνουν, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν να αντιμετωπίσουν με, μεγαλ, με μεγαλύτερη υπεροχή ένα ζώο, έναν αντίπαλο, αλλά παρόλα αυτά, αυτοί, αυτοί στέκονται εκεί απέναντι στα θηρία και σε θέση ακόμα να δώσουν και τη ζωή τους για τον κυνηγό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί να μην υποτιμούμε αυτά τα σκυλιά. Βέβαια, κανεί δεν θέλει οι σκύλοι του να χτυπιούνται. Κανεί δεν θέλει να τραυματίζουν τα σκυλιά του. Ε, αυτό όπως, όπως ξέρουμε αυτό, αυτή είναι η φύση του κυνηγιού αυτού, αυτού του θυράματος που τα φέρνει έτσι η στιγμή κανιά φορά είναι οι συνθήκες τέτοιε, είναι η βλάστηση ε, είναι η συμπεριφορά του αγριόχειρου είναι η συγκυρία το έδαφος εκείνη τη στιγμή που να μην αφαλήσει την αποφυγή του σκύλου μπορεί ο άνεμο να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή και εκεί που ο σκύλο εντοπίζει μόνο και μόνο με την όσφρυση των αγριόχειρων, μια ε, απότομη εναλλαγή του, του ανέμου εκείνη τη στιγμή μπορεί να προσανατολίσει το σκύλο, να μην αντιληφθεί ε, ακόμα και μέσω τη ακοή. Πολλέ φορέ γιατί η έμπειρη σκύλη, ακόμα και την ώρα που ο αγριόχειρο επιτίθεται, από τον ήχο μόνο και μόνο που, που αντιλαμβάνεται στα κλαδιά. Είναι σε θέση να τραβηχτεί πίσω και να αποφύγει μια έναν ενδεχόμενο τραυματισμό. Όμω όλα αυτά, όπω αντιλαμβάνεται κανένα, δεν, δεν μπορούν να είναι απολύτω εφαρμόσιμα και να είναι δεδομένα. Δεν πατάμε κάποια κουμπιά. Ούτε ο σκύλο, ούτε, ούτε και εμεί, ω εκπαιδευτέ, πολλέ φορέ που θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τα σκυλιά μα, να είναι επιφυλακτικά. Στι πραγματικέ συνθήκε κυνηγιού τα πράγματα περιπλέκονται και συνήθω την πατάνε οι σκύλοι που επιμένουν στα δύσκολα και όλοι θέλουν και αναγνωρίζουν το, το, σκύλο το παλικάρι που αντιστέκεται σε ένα δύσκολο καπρί και δεν κάνει πίσω. Σε αντίθεση με αυτούς που εύκολα εγκαταλείπτουν την προσπάθεια αυτή, ε, αυτομάτως και αυτοί μπορεί και ενδεχομένως να μην τραυματιστούν και ποτέ. Όταν, όταν ε, ε, τα πράγματα γίνονται ζόρικα και όταν τα πράγματα γίνονται ζόρικα, οι ζόρικοι συνεχίζουν. Και οι ζόρικοι σκύλοι είναι αυτοί που συνήθως και τραυματίζονται. Αλλά και που συνήθως αυτοί μας δίνουν την κάρποση. Πολλές των ε, μπορεί να ακούγεται κάπω αυτόν τον παραλυσμό που θα αναφέρω, αλλά κάποιοι σκύλοι πρέπει να κάνουν του καμικάζι πολλέ φορέ να ενοχλήσουν σε τέτοιο βαθμό τον αγριόχειρο, έναν ένα δύσκολο αγριόχειρο που αντιστέκεται και να τον ξεσηκώσουν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται από αρκετού κυνηγού σε αυτού του σκύλου ε, θα πρέπει και να μην είναι τόσο επιφανεί και τόσο επιπόλαιοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Από την άλλη. Το να προστατευτούν τα σκυλιά δεν υπάρχει άλλο μέτρο ε, που μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση των προστατευτικών γυλαίκων. Τα γυλαίκα τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται και, και στο δικό μας το κυνήγι. Είχαν ξεκινήσει αρχή να εφαρμόζονται στα catch dogs στους σκύλους που είχαν άλλη μέθοδο το να πιάσουν και να καθυλώσουν τα αγριογόρουνα στις ΗΠΑ η στην, στην αργεντινη που από εκεί ξεκίνησε η χρήση που θα έπρεπε οι σκύλοι σώμα με σώμα να έρθουν με του αγριόχειρου. Από εκεί ξεκίνησε η εφαρμογή των γυλαίκων και αργότερα επεκτάθηκε και στου σκύλου χνηλάτε. Και θεωρώ όσο και επιφυλακτικό να είναι κανένα απέναντι στη χρήση των γυλαίκων, α πούμε και εγώ για παράδειγμα στην αρχή ε, ήμουν επιφυλακτικό στη χρήση του. Γιατί κατά, κατά κάποιο τρόπο ναι, δυσκολεύει την εργασία των, των χνηλατών, η, η, η απόδοσή του πέφτει. Ε, δεν μπορώ, ας πούμε να γίνει χρήση του, του προστατευτικού γυλαίκου σε υψηλέ θερμοκρασίε. Ο ε, συνήθω από κάτι θα πάρει και κάτι θα χάσει. Είναι προτιμότερο όμω ο σκύλο μα να εργαστεί λιγότερο, να μην εργαστεί στο maximum τη απόδοσή του, αλλά να, να τον έχουμε για καιρό, όσο περισσότερο καιρό μπορούμε, από το να τον χάσουμε σε μια στιγμή που είναι πλήρω εκτεθειμένο απέναντι στα δόντια του αγριόχειρου. Και επειδή τα τελευταία χρόνια οι επιθέσει των αγριόχειρων λόγω τη αλλαγή τη συμπεριφορά όπω όπως αναφέραμε, αλλά και τη χρήση των πολλών σκύλων, γιατί πολλέ ομάδε διαθέτουν πολλά σκυλιά μέσα. Και όπω είπαμε, η χρήση πολλών σκύλων επιφέρει μεγαλύτερη πίεση και η μεγαλύτερη πίεση επιφέρει και περισσότερου τραυματισμού. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική η χρήση των προστατευτικών γυλαίκων από όλου μα. Ε, κατανοώ ότι είναι κοστοβόρο, είναι μια κοστοβόρα διαδικασία. Αλλά είναι προτιμότερο όπως είπαμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, σε, αυτή, σε αυτό το μέτρο που σώζει τη ζωή του σκύλου μας σε μεγάλο βαθμό μπορεί όχι σε απόλυτο κάποιοι θα πούνε εντάξει και με τα προστατευτικά γυλαίκα έχουμε χάσει σκύλου. και εγώ έχω χάσει σκύλο διαπέρασε το δόντο του αγριόχειρου, διαπέρασε ας πούμε το προστατευτικό γυλαίκο με συνέπεια ο σκύλος να καταλήξει αλλά να αναφέρω το παράδειγμα είναι σαν να λέμε ότι και κάποιο ε, οδηγό. Μοτοσυκλέτα που φοράει το κράνο, ναι, μπορεί να, να σκοτωθεί σε ένα ενδεχόμενο πέσιμο ή σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα σε μια σύγκρουση. Ε, αλλά φανταστείτε πόσο προφυλάσσει το κράνο τον οδηγό ή η ζώνη. Έτσι ακριβώ είναι και με το γυλαίκο. Μπορεί να μην, να μην προσφέρει την απόλυτη προστασία και να αφήνει εκτεθειμένα κάποια μέρη του σώματο του σκύλου. Αλλά σίγουρα προστατεύει τα κέρια χτυπήματα εκείνα που είναι στη θωρακική κοινότητα. Και στην κάτω κοιλία, στην, κοιλία, στην κοιλιακή χώρα του, του σκύλου, που εκεί συνήθω επιτυχάνονται και τα πιο θανατηφόρα χτυπήματα από του αγριόχειρου. Και θεωρώ ότι τα έξοδα που, ε, που γίνονται σε αυτό το κυνήγι σήμερα, είτε για GPS, χρήση GPS, είτε για σκύλου υψηλή αγοραστική αξία, δηλαδή δαπανώνται κάποια χρήματα σε τόσε άλλους παραμέτρου και το να λέμε ότι δεν, έχω, δεν διαθέτω χρήματα ή δεν κάνω το κουμάντο μου μέσα και από ότι να υπάρχει και ομαδικό πνεύμα, να συμβάλλουν ομαδικά οι ομάδε να αγοραστούν γυλαίκα, ε, θεωρώ ότι δεν είναι και. Ε, είναι μια δικαιολογία, μια αυθινή δικαιολογία για μένα. Σίγουρα κάποιο που επομίζεται το βάρο των εξόδων μόνο του είναι μια κοστοβόρα διαδικασία να εξοπλίσει του σκύλου του, όλου του σκύλου που διαθέτει, α πούμε, πέντε σκύλου με πέντε προστατευτικά γυλαίκα. Αλλά οι σκύλοι που είναι πιο επιθετικοί, που είναι, έχουν πιο ισχυρό χαρακτήρα, αυτού τουλάχιστον θα πρέπει να φροντίσει εκ των προτέρων ο κυνηγό, να γνωρίζει ότι αυτοί οι σκύλοι που υπάρχει περίπτωση να χτυπηθούν, θα πρέπει να φροντίσει να του να τους εξοπλίσει και να κάνει τη χρήση των, προστατε των προστατευτικών γυλαίκων. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι εμένα δεν το δέχεται ο σκύλο. Ναι, είναι κάποιοι σκύλοι που πράγματι θέλουν εξοικείωση, θέλουν τον χρόνο του να εξοικειωθούν με αυτό το ένδυμα πάνω του. Με αυτή τη, τη φορεσιά, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι θέμα χρόνου ο, ε, να, το, να το, συνηθίσει ο σκύλο. Μπορεί κάποιοι σκύλοι να είναι δίστροποι, να μην το δέχονται στην αρχή, αλλά όσο επιμένει ο κυνηγό, ε, και αυτό μπορεί να γίνει, είναι και μέσω τη εκπαιδευσιμότητα, ώστε να εξοικειωθεί, μπορούμε να το φοράμε στο σκύλο και κατά την καθημερινή του ώρα την, που βρίσκεται στο σπίτι, την ώρα του φαγητού. Και όχι απαραίτητα στο κυνήγι, γιατί αν πάμε να το φορέσουμε κατευθείαν στο κυνήγι, κάποιοι σκύλοι θα μπλοκάρουν βέβαια. Εντάξει, είναι, είναι απολύτω κατανοητό. Είναι κάποιοι άλλοι σκύλοι που το δέχονται άμεσα. Θεωρώ όμω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Όσο επιφυλακτικοί και να είναι η σκύλοι σήμερα και έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερα αγριογούρνα σε σχέση με παλαιότερα, διότι παλαιότερα κάποιο σκύλο μπορεί να ερχόταν σε επαφή με αγριόχειρου, δηλαδή αν πούμε ότι μια κυνηγητική περίοδο διαθέτει από 52 μέχρι 55 κυνήγια. μπορεί να έρχονταν τα μισά κυνηγιά κάποιο σε επαφή, γιατί δεν υπήρχαν παλιότερα τόσοι πολύ αγριόχειροι. Σήμερα οι σκύλοι έρχονται σε σχεδόν καθημερινή βάση και όχι μόνο με έναν, με πολλούς αγριόχειρους και όπως καταλαβαίνουμε αυτές οι συνθήκες όλες έχουν συμβάλει στο να αυξάνονται και τα κυνηγητικά ατυχήματα. Είναι άλλο ένα σκύλος να έχει να αντιμετωπίσει έναν αγριόχειρο και άλλο δέκα την ίδια στιγμή που ε, δεν ξέρει από πού θα του έρθει μπορεί να φυλάει τον έναν, του δύο ε, και να δεχθεί μια παράπλευρη επίθεση που δεν μπορεί να προβλέψει. Όπως καταλαβαίνουμε όλα αυτά συμβάλλουν. Και δεν υπάρχει άλλη λύση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει εφευρεθεί κάποια άλλη λύση που να καλύπτει του σκύλου μα, να προφυλάσει του σκύλου μα από τέτοιου είδου χτυπήματα. Ε, και είναι κρίμα να παρουσιάζονται και κάποιε φωτογραφίε στο διαδίκτυο, είναι σκληρό βέβαια. Ε, αυτή είναι η φύση όμω του θυράματο αυτού, και καμιά φορά η εικόνα καταρρύπτει και την ψευδέστηση που έχει κάποιο. Κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν και πω ε, μία λάθο ενέργεια ενό κυνηγού. Μπορεί να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Ε, από την άλλη, αυτέ οι εικόνε σοκαριστικέ θα είναι καλό και να μην προβάλλονται τόσο πολύ στο διαδίκτυο, ε, διότι σε ανθρώπου εκτό του αντικειμένου, όχι μόνο εκτό του αντικειμένου του κυνηγιού, αλλά και ανθρώπια, και, κυνηγιά και άλλων κατηγοριών σοκάρονται από αυτέ τι εικόνε. Ε, αυτά εν ολίγη. Ε, θεωρώ λοιπόν τη χρήση των προστατευτικών γυλαίκων επιτακτική όσο το δυνατόν σε περισσότερους σκύλου διαθέτει ένα κυνηγό ή μια ομάδα. Και όπω είπαμε, είναι προτιμότερο ο σκύλο μα να κυνηγήσει λιγότερο, αλλά να τον έχουμε για περισσότερο από το να κυνηγήσει περισσότερο και να τον έχουμε λιγότερο.